Πού θα κάνω, ρε. Τώρα το κάνω, ρε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την Νέα Φιλαδέλφεια, καλησπέρα την Εγκαστοπιά. Σήμερα είναι Παρασκευή 21 Οκτώβρη. Έγινε και ο αγώνας με το κύπελο, ο πρώτος αγώνας κυπέλου στην Εγκαστοπιά, 2-0 εχθές. Γκολ ο Μιχάλης ο Κωσίδης και ο Πέτρος ο Μάνταλος. Ένα από κάθε ημίχρονο, ένα στην αρχή και ένα στη μέση του αγώνα. Καλά τα πήγαμε, 25.000 περίπου θεατών μέσα στην Εγκαστοπιά, πολύ που είχαν διαρκεία δεν ήρθαν για δικούς τους λόγους και πάμε να κάνουμε μια βόλτα γύρω γύρω την Εγκαστοπιά, αφού σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτό το βίντεο, για να ακουστεί σε όλους σας ότι η Λέσκη πλέον έχει βρει και τον τόπο στέγασης της εδώ στη Φιλαδέλφεια και φυσικά να πω ότι μετά το μάτσι με τον ΠΑΟΚ θα γίνουν αρχιερεσίες ανάδειξης του οριστικού Δέλτα Σίγμα, το οποίο δεν ξέρω, κάθε δύο χρόνια θα γίνονται πάλι εκλογές. Αυτά μου είπε ο πρόεδρος, αυτά σας λέω. Όποιος θέλει από εσάς τα μέλη να βάλει μέλος για να βγει στο 7 μελές Δέλτα Σίγμα, από τώρα να στέλνει μήνυμα στο Viber με τα στοιχεία του για την κατάθεση του ονόματός του για τις αρχιερεσίες του Δέλτα Σίγμα, εκτός η θέση του Προέδρου που είναι καπαρωμένη, οι άλλες 6 θέσεις είναι προς το κοινό διατηθόμενες. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, όλα τα μέλη, όλοι είμαστε ΑΕΚ, όλοι θέλουμε μέσα από την αγάπη μας με την ΑΕΚ να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας για να βοηθάμε τους μη έχοντες και να κάνουμε δράσεις. Πολύ κυπελάκι, μάλλον καθαρίζεται ο χώρος μέσα από τα παιδιά των συνεργείων καθαρισμού. Ο θόρυβος που ακούτε, παιδιά, καθώς μέσα τα φώτα βαράνε κάρκα τον αγωνιστικό χώρο, ο θόρυβος που ακούτε είναι από τις φυσιτιέρες, τα φυσερά που καθαρίζουν τις κερκίδες και τα καρεκλάκια. Νότιο δυτικές λήψεις, εδώ στο ισόγειο της παλιάς σκεπαστής, πήρα 42-44, τωρινή. Εδώ πρέπει να μπει μια καθαριότητα από το Δήμο, να καθαριστεί ο χώρος. Εδώ να μπουν τα λουλουδάκια, τι πρέπει να μπουν, δεν ξέρω, γιατί έτσι φαίνεται λίγο παρατημένο το σύστημα αυτό εδώ που βγάζουν τα νερά οι σωλήνες. Πήρα το χ, είπαμε, 120 λεπτών, 2 ώρες. Εδώ το καμαράκι που θα είναι το εκδοτήριο λογικά μόνο για την Εθνική Ελλάδος. Και βλέπετε, παιδιά, από τη σκόνη έχουν ψηλό βρωμίσει λίγο τα αλουμινένια παραθυράκια, οι περσίδες από πάνω στο σπιτάκι μας και εδώ οι περσίδες στο σπιτάκι μας. Εδώ ευτυχώς δεν έχουμε πολλά σκουπίδια μέσα στις γλάστρες παύλα, βαρέλες παύλα, κιούγια. Η Μερεμετέξ σήμερα να δούμε τι κάνει, που έχουμε τα μερεμέτια, γιατί συνεχώς γίνονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Αυτή τη στιγμή το συνεργείο βάφτηκαν. Έλα ρε, τριβείο εδώ από τον Γκλόντι και βαφή στο γκρι χρώμα, ακριβώς στα μαμ, στα σκαλοπάτια, όπως είναι και οι ζαρντινιέρες. Γκλόντι, εσύ τα έβαψες. Ωραία είναι, ωραία δείχνουνε, αλλά δεν θα πέσει μαρμαράκι εδώ, έτσι θα μείνουνε.
Έτσι θα μείνουν. Άρα το συνεργείο, παιδιά, δουλεύει αυτή την ημέρα, την Παρασκευή, και από τους περισσότερους τελευταία εργάσιμη της εβδομάδος. Πολλοίς κόσμος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, με μικρά παιδιά είμαστε να βγούμε. Θέλαμε ένα σουβλάκι στο ημίχρονο να πάρουμε να βγούμε έξω που μύριζε στο πιτσιρικά και μετά δεν μπορούμε να βγούμε. Πες κάτι στο κανάλι. Τι να πω, ρε παιδιά, σας εξήγησα και με το στόμα. Είναι εντολή, πάγια εντολή. Όταν το, πώς το λένε, το σύστημα ακυρώσεως του εισιτηρίου γίνει μία φορά, αυτό αυτομάτως ακυρώνεται. Δεν μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Γιατί άμα ήταν έτσι, ο καθένας από εμάς ακύρωνε το εισιτήριο, το διαρκείας του, το εισιτήριο, το πέταγε έξω, έρχονταν ο άλλος και έμπαινε μέσα. Και μετά θα είχαμε καβάλες ο ένας με τον άλλον, δεν θα χωράγαμε στο γήπεδο. Γι' αυτό το σύστημα λειτουργεί εφάπαξ, μία και μόνο φορά. Μία μπαίνεις και μία που βγαίνεις όταν θέλεις. Μετά δεν ξαναμπαίνεις. Άμα είναι μέχρι το τέλος του αγώνα, αντέξεις, να μην βγεις έξω, πάει καλά. Αν δεν αντέχεις, φεύγεις και δεν ξαναμπαίνεις. Έτσι μου είπανε, έτσι σας λέω. Καθώς περιμένουμε τα σκαλοπάτια τα βορεινά να βαφτούνε, θα κολλήσω λίγο στο βίντεο αυτό και διάφορα στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα, ειδικά το μέρος που τραυματίστηκε ο Πέτρος ο Μάνταλος, το κόλ του Πέτρου του Μάνταλου, και διάφορες ωραία στιγμιότυπα σε περιγραφή μου, έτσι, από το χθεσινό αγώνα. Καθώς εδώ βλέπετε αυτό εδώ το κάτω, τον Άγιο Σημεών, από χθες έτσι ήταν. Εκεί έχει αφαιθεί, έχει ανοίξει τα βελόνια και έχει μείνει έτσι. Χτες διαπίστωσα ότι έχει έρθει πέτρα εδώ και δυστυχώς και τι έχουμε κάνει, εκείνο το Σαντορίνι, Άργος, Σέρες, Σπάρτη, Λαμία, εκεί τα 4, τα 5 πρώτα είναι επαρχία. Ωραία γράφητη, δυναμικά, αλλά μήπως πήγε τζάμπα ο χρόνος και ο κόπος και το μεράκι που έχουν τα παιδιά, τα φανατικά της ΑΕΚ, η νεολαία μας, και τα έξοδα που κάνανε, γιατί βλέπω την πέτρα από πίσω. Μήπως τα καλύψουνε, δεν ξέρω, μακάρι να μην τα καλύψουνε, γιατί εδώ πέρα είναι ο χώρος που ανήκει στα φωνακλάδικα παιδιά μας, που όλοι περάσαμε από την ηλικία τους, έτσι. Να δούμε, να δούμε. Θέλω να δείξω εδώ, γιατί μου γίνανε παράπονα, ότι το σύστημα είχε χαλάσει εχθές. Τώρα με κάποια πρόχειρα μέσα, με πρόχειρα μέσα βγάλαμε τις αλυσίδες και βάλαμε αυτό το κόλπο που λέγεται σκοινιά, έτσι, στην Άδανα και την άλλη πια είναι Άδανα και Ανάπη 2022. Ο κόσμος δεν έχει έρθει σήμερα εδώ, μόνο εγώ είμαι ο Μουρλός, για να πάρω ακόμα μια λήψη τι γίνεται μετά τα εγγένεια και τους αγώνες που έχει δώσει στους αρχικούς η ΑΕΚ στο κήπεδό μας, την Αγία Σοφιά μας. Να, εδώ η πέτρα ταγκασμένη σε παλέτες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις παλέτες, εκεί με τα σύνεργα, εκεί το μπετάκι, τι είναι, αμοχάλικο εκεί πέρα, για να συνεχιστεί το έργο. Φιλαδέλφια Καπαδοκίας 21-23, εδώ που μπαίνουν, που μπαίνει φωνή η δυναμική της ΑΕΚ, και εδώ πάνω σε παλέτες 4 ντάνες με πέτρα από την Άρτα, με τον Κορυδαλό, με τον Γκέτο, με το Μενίδη, με τα Σεπόλια των Κολονών, με τα Μόρφωση, το Περιστέρι, τα Άνω Λιώσα, τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη πρέπει να μπει και τώρα, με τη Ρόδο πιο δίπλα, ειδική ημνία στη Ρόδο μας και στοιχείο μας για τα παιδιά που μου είπανε: Γιώργο, δώσε μεγάλο στόμφο και ένταση όταν κινηματογραφείς Ρόδο και Χίο. Μία που το είπατε, μία που το κάνω.
με Ρεμετέξ και εδώ. Περνάμε όπως βλέπετε. Τι έγινε μάγκες? Έλα ρε μουσάτε. Τι θέλουμε τώρα εδώ? Τι μερεμέτια κάνουμε? Μερεμέτια στις πόρτες. Έλα σε πάρω λίγο. Όχι ο Χάρος ρε. Δεν δίκα παγανιά ρε. Να χαθείς ρε. Αν να χαθείς κακοί άνθρωποι. Καλή συνέχεια παιδιά. Καλό μεροκάματο. Με τα Βόλτον, εδώ την καντίνα. Καντίνες έχουμε 2, 3, 4. Τέσσερις καντίνες, νότια, ανατολικά και βόρεια. Δυτικά παίζει μπάλα το βρώμικο διάφορων μικροπολιτών. Είμαστε ένα κλικ πριν την οριστικοποίηση ντυσίματος αφού του χώρου που βλέπουμε. Αγκαλιάστηκε η Πέτρα, αγκάλιασε η Πέτρα τον πετό στο πρώτο αναβαθμό, τα σκαλιά εδώ, και έχουμε μέλλον γιατί από ό,τι βλέπουμε κάνουν περίπου 5-10 τετραγωνικά το πολύ την ημέρα. Είναι δύσκολη τέχνη, η τέχνη της πέτρας, και αυτό εγώ επιδεικνύω το δύσκολο έργο της πέτρας. Η κλειστή είναι η ανεγκυλώμενη κερκίδα των 150 περίπου θεατών. Αυτά τα παρτεράκια εδώ πέρα είναι για να κάθεται ο κόσμος πριν την έναρξη του αγώνα, περιμένοντας να μπουν και τα παγκάκια εδώ σε αυτούς τους χώρους. Εδώ μπουν τα αυτοκίνητα τώρα παρκαρισμένα, θα μπουν παγκάκια. Θέλω να δείξω και να καταδείξω ότι πρέπει να κλείσουν οι χώροι εδώ με τα καγκέλια, γιατί μέσα μπαίνει η Σάρα και η Μάρα. Λίγο να φυσήξει, ξέρω εγώ, ο αέρας, τα φέρνει τα σιπερτά όλα, ό,τι υπάρχει, τα φέρνει μέσα. Έτσι, και επικρατεί ένα ψηλό χάος και πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ τα συνεργεία καθαριότητας μετά από κάθε αγώνα, αλλά όχι μόνο από κάθε αγώνα. Έτσι, λίγο να φυσήξει, θα φέρει όλο το χώμα από το αλστάκι μας και θα μπει μέσα. Κάπως πρέπει να τα κλείσουμε αυτά τα καγκέλια. Έτσι. Να δούμε. Οι ρίσεις από το πετάκι προς τα κάτω για να πάνε προς κάτω μεριά. Παλικάρια εδώ με τα μαλλιά, με τα καλώδια. Τι έγινε ρε μάγκες? Τι γκάεκ? Γεια σου Γιώργο. Για σας είναι η ζωή ρε μάγκες, για σας είναι η ζωή. Ναι, ναι. Έτσι. Μόνο ΑΕΚ. Έτσι. Ναι. Από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, θα βγουν τα διαδικτυακά τα εισιτήρια με τον ΠΑΟΚ. Θα γίνει σφαγή. Όλη η επαρχία, πραγματικά η επαρχία που μιλάω, θέλουν μαζικά να κατέβουν σε αυτόν τον αγώνα, γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ πραγματικά, που έχει και καταβολές από, και ρίζες από τη Μικρασία, μένει από τη Λαμία και πάνω. Έτσι, ειδικά από το Βόλο και πάνω μέχρι Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία σφίζει από εικοσύνη, και επειδή η μεγάλη ομάδα, ξέρω εγώ, τα τελευταία χρόνια στην Θεσσαλονίκη είναι ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε τι ζούνε από πικαρίσματα των άλλων των αντιπάλων μας, και θέλουν να έρθουν εδώ να φωνάξουν για την νίκη με τον ΠΑΟΚ την άλλη Κυριακή. Φυσικά προέχει το μάτς με την Λιβαδιά, που η ΑΕΚ εξασφάλισε 500 εισιτήρια. Παιδιά, προσέξτε, μην κάνουμε καμιά φασαρία και μας περιμένουν στη γωνία και δεν παίξουμε με τον ΠΑΟΚ εδώ. Αυτό περιμένουν οι αντίπαλοι. Γι' αυτό λίγο εγκράτεια και προσοχή. Τα παιδιά της επαρχίας, μαζικά επαναλαμβάνω, θέλουν να έρθουν να δουν πραγματικά αυτό το μάτς. Το γήπεδο και 100.000 να χωρούσε, θα γέμιζε, ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Αλλά είμαστε 32, πολλοί από εμάς, όσοι δεν έχουμε διαρκείας δηλαδή, δεν θα προλάβουμε να δούμε το παιχνίδι αυτό, μη έχοντας εξασφαλίσει το εισιτήριο. Γι' αυτό τα ανοίξουν παιδιά τα, πώς τα λένε αυτά τα διαδικτυακά, να είστε πάνω από τον υπολογιστή, το λάπτοπ και τα λοιπά, τα κινητά, να προλάβετε το εισιτήριό σας. Οι τιμές είναι λίγο πιο τσιμπημένες από το μάτς με τον Ατρόμητο. Στο πέταλο το 25 γίνεται 30, στα πλαϊνά
το 40 γίνεται 45 και το κέντρο γίνεται 75. Και τα VVIP από 2.30. Αυτές είναι οι τιμές του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο παραπάνω από τα με τον Ανδρόμητο. Συνέχεια από εδώ με τα ανατολικά, τμήματα της Αγίας Σοφιάς. Για όσοι με ρωτάτε αν θα αλλάξει χρωματισμός πάνω στα παρατήρια, αυτό είναι, παιδιά. Και όσο περνά ο καιρός θα σκουραίνει από μόνο του. Εκεί με τα καφάω παλεύουν με τις εταιρείες καλωδιώσεων της κινητής τηλεφωνίας, τα παλικάρια. Ό,τι μικροπροβλήματα παρουσιάζονται, κατευθείαν δίνονται οι λύσεις. Αρχές είμαστε ακόμα, πιστεύω θα πάρουμε το ρεγάλο μας, το τράτο μας, να βρούμε τον μπούσουλα και όλα θα γίνουν κανονικά. Αυτό εδώ κάπως θα φτιαχτεί, κάπως θα φάνει απερισπωμένη από πάνω αυτή η υδροροή για να πηγαίνει τα νερά σε αυτό το φρεάτιο που είναι γεμάτο ακαθαρσίες. Έτσι. Λογικά θα έρθει άλλη σωλήνα λίγο πιο εδώ στην τρύπα και μετά με κάποιες περισπομένες θα το σκεπάσουν, δεν μπορεί να φαίνεται έτσι. Αυτά είναι τα μικροπροβληματάκια που αντιμετωπίζονται άμεσα. Εδώ είμαστε έξω από την πυλώνια οδό, ο πυλώνια οδός που χρειάζεται λίγο ακόμα περιποίηση με κυβολιθάκια, έτσι, και να πάω το κινητό εδώ να σας δείξω δυναμικά πως στο κάτω μισό του γηπέδου τα LED δουλεύουν έτσι ώστε να είναι υγιέστατο το χορτάρι του αγωνιστικού χώρου στη Νέα Φιλαδελφία μας, που θα υποδεχτεί το πρώτο μεγάλο ντέρμπι ως Άγια Σοφιά, και αυτό θα είναι με τον ΠΑΟΚ σε 29 μέρες. Ωραία. Πλατεία Δελταμή, τα δύο κορυφαία καταστήματα εδώ έξω από το γήπεδο. Το ένα είναι το Ντελόρο του φίλου του Σταύρου και το άλλο είναι πώς το λένε, ο Βόσπορος της εταιρείας που τον έχει. Τι ακόμα εδώ είναι ρε, τι τραβάει, δεν μπαίνει μέσα. Καμάρι ο θείος εδώ, τα χαρά, εδώ είναι τα δύο κεντρικά, οι δύο κεντρικές καντίνες από τους βωμούς, τον δυτικό, τον ανατολικό, τον ατσάλινο αϊτό. Πιστεύω φέτος θα είναι μια χρονιά πρωταθληματική, παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, έχουμε τον καλύτερο κόσμο στην Ελλάδα, τον κόσμο της ΑΕΚ, τον πύρινο κόσμο της ΑΕΚ, που σε μια στιγμή που πεταχτήκαν τα παιδιά της 21 μια πρωτερή φωνή, τρελαίνομαι, τρελάθηκα, έτσι, καταλάβατε τι έγινε, έστω και ένα πεντάλεπτο, καταλάβανε οι αντίπαλοι, ήταν φιλικό το χθεσινό παιχνίδι. Όποιος θα μπαίνει εδώ και θα πάει να κάνει κανένα πατάτα, αντίπαλος, με τη φωνή, εμείς οι αεξίδες θα τους κατατροπώνουμε και θα χέζονται πάνω τους. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που στηρίζει το κεντρικό μου βαϊτό. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ όλο τον κόσμο που γράφεται μαζικά στη Λέσχη Φιλονάκη και για Σοφιά Ίδρυμα Κώστας Νεστορίδης. Έχει να γίνει μεγάλο έργο, έργο που μερικές κινήσεις τις έχω κοινοποιήσει και τις έχετε ακούσει. Να είστε όλοι καλά. Τίγκα, αδέλφια! Εδώ έχουμε τον τραυματισμό του Μάνταλου, το 23 λεπτό. Μακάρι να μην είναι κάτι το ανησυχητικό, αλλά είναι κάτω ήδη 1,5 λεπτό. Έχουν δει οι πρώτες βοήθειες, τις οποίες κάλεσε εσπευμένα τόσο ο Αραούχο όσο και ο διαιτητής.
Ήταν μια φάση, μια κεφαλιά του Μάταλου, αποκρούστηκε χαμηλά και δεξιά στην εστία του τερματοφύλακα με το 99. Λογικά θα γίνει αλλαγή ο Πέτρος ο Μάνταλος. Έχει γίνει ένα πηγαδάκι γύρω γύρω από παίκτες της ΑΕΚ και του ΠΑΣ Γιάννενα. Πονάει το κεφάλι του Μάνταλου, βλέπετε το πιάνει και με τα δύο χέρια. Σίγουρα είναι φοβισμένος, σηκώνεται ο αρχηγός. Εμφανώς ζαλισμένος από το χτύπημα. Ζαλίζεται, έκανε οκτάρι δηλαδή. Φάνηκε ότι παραπατάει. Τι έγινε, καλά έγινε. Καλά έγινε. Ρε το, ρε και φοβηθήκαμε. Αν να χαθείς. Κάνε το κρυβαλίσαι και το κεφάλι. Θα συνέβει οριστικά. Άι, μ' ανάγκασε να ανοίξει το κινητό. Α, θέλει να μπει και μέσα κιόλας. Ζητάει άδεια να μπει, ο διαιτητής τώρα τον βλέπει και ο Πέτρος μπαίνει στο 26 λεπτό. 2 λεπτά τέσσερα και τώρα τρέχει λες και γίνεται τίποτα. Ε, το Μάνταλο. Το Μάνταλο. Δεν το ξαναπιώτη. Για πάμε και ένα Πέτρο. Για πάρε ρεβάνς. Καλή παλιά, Κωσίδης. Πρώτο γκολ του Κωσίδη. Τίποτα, τίποτα, παίξε μπαλά. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε Απάτσι. Αυτό που ήθελε, αυτό το πήρε, ήταν ένα κόρνερ. Το δυνατότερο καλό, ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως κατεβαίνει η ΑΕΚ και πάει να το χτυπήσει ο Ηλίασον. Έλα, πάει να πιάσει την μπάλα ο Απάτσι, τη πάει με το κεφάλι στο Μάνταλο, ο Μάνταλος τη πάει δεξιά. Ο Ηλίασον να κάνει μια καλή τσέντρα για ένα σπάσιμο Μέσης. Και είναι πέναλτι, κερδίζει πέναλτι ο Ηλίασον. Το είδαμε live, να δούμε και την εκτέλεση τώρα από τον Άμπραμπαν. Εγώ πιστεύω ότι θα σφυρίξει επιθετικό φάουλ. Περιμένουμε το VAR, αλλά ο VAR μάλλον θα δείξει ότι πρώτα έγινε επιθετικό φάουλ και επειδή δεν είμαστε εμείς άλλη ομάδα και είμαστε ΑΕΚ, ας περιμένουμε το VAR. Πέναλτι που δεν είναι πέναλτι δεν τα κουσάρουμε. Πέναλτι που δεν είναι πέναλτι δεν τα γουστάρουμε και ούτε καν τα πανηγυρίζω εγώ προσωπικά. Κάντε πίσω λέει, μιλάω με το VAR. Ο άλλος μας χαλάει το δοκάρι με τα κούνια του. Την μπάλα την έχει πάρει ο Σιντιμπέ ή ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος με κεφαλιά του τη δίνει ο Σιντιμπέ. Ο Σιντιμπέ είναι αυτός. Κάνα το λέω το όνομα, Σιντιμπέ. Ο Πέτρος ο Μάνταλος της δίνει στη Βούλα, την Άσπρη. Άρα ο VAR του είπε ότι είναι πέναλτι. Υπάρχει VAR. VAR υπάρχει, VAR υπάρχει. Σίγουρο ότι υπάρχει. Αν υπάρχει VAR δεν το έδωσε. Πάμε να δούμε το πέναλτι. Από το κέντρο, πως ο Μάνταλος θα σπρώξει τη μάντα στα δίχτυα. Παίρνει λίγα μέτρα φορά ο Πέτρος, σουτάρει και είναι το 2-0.
το γήπεδο, να έχει σηκώσει χέρια. Σηκώνομαι κι εγώ, να κατέβω λίγο στα κάγκελα. Από όλο το γήπεδο λογικά, σηκώνονται τα χέρια, όπως βλέπετε, και στις καλεσθήρες και στα πέταλα και απέναντι η VVIP. Ο πρόεδρος κάνει χέρια, για να δω. Όχι, ο πρόεδρος δεν κάνει χέρια. Παρακολουθεί. Και εδώ έχουμε τη λήξη. Και ακούμε αυτό που λέμε όλοι. Μεγάλειο σου δεν τελειώνει ποτέ. ΑΕΚ ιδέα μοναδικά. Πέτρος Λάδερος. Άσε το τραγούδι να το πούμε.